Με καυστικό λόγο, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε από το Ηράκλειο μία ακόμη σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με φόντο την ακρίβεια, το προεκλογικό σκηνικό, αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Νοβάρτης. Για να φέρουμε το μήνυμα ότι αυτή η συμμορία πρέπει να φύγει, έχει φάει 7,5 δις απευθείας αναθέσεις από το επόθεμα που τους αφήσαμε, που ήταν κόπος και υδρότας του ελληνικού λαού. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ καταφέρθηκε για μία ακόμη φορά σε βάρος των λειτουργών της δικαιοσύνης που χειρίζονται το φάκελο Νοβάρτης. Αφορμή το γεγονός ότι το σκέλος των καταγγελιών για τον Ανδρέα Λοβέρδο προτάθηκε να αρχιοθετηθεί. Από το Δεκέμβριο του 2018, για 2,5 χρόνια μια εισαγγελέας δεν έπαιξε 9. Πήγε να πει ότι παραγράφεται, απορρίπτεται, το γυρίζει, το παίρνει άλλη εισαγγελέας η οποία με ένα κατάπτυστο κείμενο προσπαθεί να τον αθεώσει. Λέγοντας ψέματα, διαστρεβλώνοντας επίσημα χαρτιά, επίσημες νοματεύσεις, μην παίρνοντας υπόψη στοιχεία, τιμολόγηση κτλ. Όλα αυτά τα αποδείξαμε σήμερα και τους τα πήγαμε εκεί. Σε ανάλογο ύφος είχαν προηγηθεί αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη, ο οποίος μαζί με 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, αλλά και έγγραφη αναφορά στις δικαστικές αρχές, με όλο το σκεπτικό το οποίο αναδεικνύει ως σκόπιμες και παράνομες τις ενέργειες της συγκεκριμένης δικαστικής λειτουργού, όπως ανέφερε ο ίδιος. Καταθέσαμε μια επίκαιρη ερώτηση 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με το εξής απλό ερώτημα. Το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε ως πολιτική αγωγή στην ποινική υπόθεση του Λοβέρδου? Και έπρεπε να είστε από μια μεριά να τσιδείτε σήμερα όταν πήγανε την ερώτηση και το υπόμνημα αυτό το αναλυτικό, είτε χαρτί τους πήγαινες, είτε ένα μαγκάλι κάρβου να τον είχε μπροστά, ήταν ένα και το αυτό. Λοιπόν, τελικά το πήραν, δεν θέλανε να το παραλάβουν κιόλας. Και ήταν χτύπημα στην καρδιά του βαθέως κράτους τους και στην καρδιά της διαπλοκής τους. Ο Παύλος Πολάκης και οι βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν λαύρος κατά της κυβέρνησης με φόντο το προεκλογικό κλίμα. Η δική σας παρουσία απόψη, που εάν συνεχιστεί με αυτό το παλμό, με αυτή τη συμμετοχή, να είστε σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα όλοι μαζί θα υπογράψουμε τη ληξιαρχή πράξη τερματισμού του πολιτικού βίου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προχωράμε και στηρίζουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αυτό ακριβώς δήλωσε και η μαζική συμμετοχή νέων ανθρώπων που γράφηκαν στο κόμμα μας στο Ηράκλειο. Η ομιλία του Παύλου Πολάκη πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίου Νικολάου στη Νέα Αλικαρνασσό με πρωτοβουλία της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ.